αυτό είναι ότι απέμεινε από το αυτοκίνητο του άτυχου Γιάννη Σάσαλου, ένας λάτρης της ταχύτητας και των βελτιωμένων οχημάτων που έγινε θυσία στην άσφαλτο. Λαμαρίνες, εξαρτήματα από το αυτοκίνητο, συντρίμμια. Το σημείο της τραγωδίας θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Ήταν λίγο πριν τις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ο 45χρονος άνδρας, οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητό του, διέγραψε μια τρελή πορεία στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, κοντά στη διασταύρωση του Βουνάργου, προσκρούοντας αρχικά σε δύο μεταλλικές κολόνες ηλεκτροφωτισμού, τις οποίες και ισοπαίδωσε, με το όχημά του να καταλήγει σε παρακείμενο χωράφι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με τον άτυχο Γιάννη Σάσαλο να εκτοξεύεται από το αυτοκίνητό του αρκετά μέτρα μακριά στη μέση του δρόμου και να διαμελίζεται. Αυτό της μάρτυρας του τροχαίου, ένας οδηγός που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής που πετάχτηκαν στον ύπνο τους από τον εκοφαντικό θόρυβο, ειδοποιώντας τις αρχές. Λόγια ικανά για να περιγράψουν αυτό που αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι άνδρες της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο δεν υπάρχουν, αφού ακόμα και οι εμπειρότεροι έκαναν λόγο για ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Όλοι όσοι γνώριζαν τον Γιάννη Σάσαλο γνώριζαν και την αγάπη που είχε για τα βελτιωμένα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Με καταγωγή από τη Ζαχάρο, δραστηριοποιούνταν τα τελευταία χρόνια στον πύργο πάνω στο κομμάτι της βελτίωσης των οχημάτων ως προγραμματιστής. Ο Γιάννης Άσαλος είχε εμπλακεί το τελευταίο διάστημα σε ακόμα δύο σοβαρά τροχαία. Το πρώτο με μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οδό Πατρών στον πύργο και το δεύτερο με μηχανάκι στον Ανθόπυργο.